Ζεστό χρήμα υποσχέθηκε ο Γιώργος Γιωργαντάς ότι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και μάλιστα άμεσα η παραγωγή και της Κρήτης. Στη συνάντηση που είχε χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με εκπροσώπους παραγωγών του νησιού, που κυριολεκτικά τον βομβάρδισαν με αιτήματα που ζητούν απαντήσεις, κυρίως ως προς την εκτόξευση του κόστους παραγωγής. Η αρχή, όπως είπε, θα γίνει με την έκτακτη ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών ύψους 89 εκατομμυρίων ευρώ, όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει τη Δευτέρα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τα τέλη του χρόνου, ενώ οι πληρωμές προσδιορίζονται στα μέσα Ιανουαρίου. Ανοίγει η πλατφόρμα όσον αφορά για την έκτακτη ενίσχυση στις ζωοτροφές από Δευτέρα και τελειώνει τέλος του μήνα. Τα χρήματα αυτά λοιπόν θα δοθούν μέχρι τις 15 του Γενάρη για να πληροφορηθεί και ο κόσμος. Επιπλέον, από τις 21 Δεκεμβρίου αναμένεται να αρχίσει και η καταβολή των φετινών επιδοτήσεων για τους χιλιάδες δικαιούχους και της Κρήτης, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να δεσμεύεται ενώπιον της κριτικής αποστολής ότι στα μέσα Ιανουαρίου σχεδιάζει επίσκεψη στο νησί προκειμένου να δώσει απαντήσεις και κυρίως λύσεις στα καυτά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. Είπαμε όλα αυτά που αφορούν και μας απασχολούν για το τι θα γίνει και με την ΕΚΑ, που είναι ένα από τα βασικότερα. Πήραμε τη δέσμευσή του ότι θα κατέβει τον Ιανουάριο στην Κρήτη για πλήρη ενημέρωση. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση. Και είχαμε μια πλήρη ενημέρωση για θέματα που άπτονται του κοινοτροφικού χώρου. Και πήραμε απαντήσεις σε πολλά και φλέγοντα ζητήματα, τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όμως βρέθηκε και το θέμα της καταβολής των ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεμα και για τους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους. Μας υποσχέθηκε λοιπόν ο Υπουργός το ότι τα παιδιά του 2021 που έκαναν αιτήσεις, ότι δεν αποδέχονται όσον αφορά το Εθνικό Απόθεμα. Μας υποσχέθηκε λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά θα φτιαχτούν, θα πάρουν τα 3/3 για τώρα. Λοιπόν, θα πληρωθούν κανονικά και βλέποντας εκάνοντας και τα παιδιά του 2022. Και τα άλλα θέματα είναι όλα στο τραπέζι και μας υποσχέθηκε ότι θα τα τρέξει όσο μπορεί. Και θα τον έχουμε το Γενάρη, από ό,τι είπαμε, για να κατέβει να μας κουβεντιάσουν για την νέα ΚΑΠ από το 23 και μετά. Η παραγωγή του νησιού, με αφορμή τις πρώτες ελλείψεις που παρατηρούνται κυρίως σε γαλακτοκομικά προϊόντα στην αγορά εν ώψη των γιορτών, εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής, ζήτησαν από τον Υπουργό την εντατικοποίηση των ελέγχων, ούτως ώστε να μπει φρένο στο φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων. Τέλος, αίσθηση προκάλεσε στο Γιώργο Γιωργαντά το βίντεο που του παρουσίασαν από την εκπομπή της Κρήτη TV, ώρα αιχμής του Μάνου Δασκαλάκη, σχετικά με το τεράστιο πρόβλημα που απορρέει από τους δασικούς χάρτες, με τον ίδιο να δηλώνει με έναν αρμόδιο, αλλά να δεσμεύεται ότι θα ενημερώσει αρμοδίως τον Υπουργό Κώστας Κρέκα.